Γεια σας. Πάμε στον κύριο Γεώργιο Παυλίδη για να μας διαφωτίσει σχετικά με το θέμα της διάσπασης προσοχής. Νούμερο 73 στην Εγνατία. Φύγαμε. Καλησπέρα κύριε Παυλίδη. Είστε ειδικός στο θέμα της διάσπασης προσοχής. Έχετε αφήσει έτσι μια μεγάλη κληρονομιά, θα λέγαμε, στο ζήτημα της διάσπασης προσοχής στον ιατρικό χώρο με το τεστ Παυλίδη, το οποίο έχει γίνει διεθνώς αναγνωρισμένο για τον τρόπο που προσεγγίζει το ζήτημα της διάσπασης προσοχής. Έχετε 36, αν δεν κάνω λάθος, κέντρα για τη διάγνωση της διάσπασης προσοχής σε όλη την Ελλάδα και σας επισκέπτονται καθημερινά άνθρωποι από το εξωτερικό για να δουν πώς ακριβώς προσεγγίζετε το ζήτημα αυτό. Πείτε μας λίγα λόγια για το ζήτημα της διάσπασης προσοχής και για το έργο σας. Η διάσπαση προσοχής είναι μία από τις τρεις κατηγορίες συμπτωμάτων, δηλαδή έχουμε διάσπαση, παρορμητικότητα, υπερκινητικότητα, που μαζί συνθέτουν αυτό που λέμε ΔΕΠΗ, τη διαταραχή ρηματικής προσοχής παρορμητικότητας. Αυτός που έχει διάσπαση προσοχής είναι συνήθως αφηρημένος, σε χασιάρες, ανοργάνωτο στον χώρο και στον χρόνο, ιδιαίτερα στον χρόνο, δηλαδή ένα παιδί που μελετάει θα κάνει πάρα πολλά άσκοπα διαλύματα, θα έρθει το βράδυ και δεν θα έχει τελειώσει. Όποιος είναι ανοργάνωτο στον χρόνο, φυσικά έχει χαμηλότερες επιδόσεις από τις δυνατότητές του, γιατί όλα μετρούνται στον χρόνο. Και αυτό δεν είναι μόνο στο σχολείο, είναι και στη ζωή. Στο μαθησιακό περιβάλλον, πώς ακριβώς επηρεάζει, ας πούμε, τις επιδόσεις του ένα παιδί το οποίο έχει διαγνωστεί με διάσπαση προσοχής? Είναι συχνό φαινόμενο να παρεξηγείται η συμπεριφορά του ως το άτακτο παιδί, ας πούμε, της τάξης? Ακριβώς. Θα δώσω ένα παράδειγμα τώρα όπως είμαστε οι δυο μας. Όταν εσείς με μιλάτε, εγώ σας κοιτάω αλλά σκέφτομαι κάτι άλλο, που αυτό σημαίνει με τα παιδιά με διάσπαση προσοχής, σκέφτομαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα, δεν πρόκειται να καταλάβω τι με ρωτάτε ή τι θέλετε. Γι' αυτό πολλές φορές οι γονείς, όταν δεν ξέρουν ότι το παιδί τους έχει διάσπαση προσοχής, νομίζουν ότι δεν ακούει καλά. Γιατί του μιλάνε και είναι σαν να μην ακούει. Πάνε στον γιατρό και τους λένε ότι είναι μια χαρά. Συνεπώς, φυσικά επηρεάζει, γιατί αν δεν έχω την προσοχή μου συγκεντρωμένη σε αυτό που θέλω να μάθω, θα το μάθω. Έτσι επηρεάζει αρνητικά τη μάθηση. Και συνήθως η διάσπαση και η παρορμητικότητα συνδέονται με τη δυσλεξία, που είναι σοβαρό πρόβλημα στην ανάγνωση και στη γραφή. Λοιπόν, και με άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Αλλά η διάσπαση, όπως είπαμε, επηρεάζει τις επιδόσεις. Η παρορμητικότητα, με την οποία συνδέονται πάρα πολλές φορές, είναι υπάρχουν, όπως και με την υπερκινητικότητα, τη συμπεριφορά ακριβώς. Διότι ο παρορμητικός είναι αυτός που πριν σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεών του, ενεργεί και μετά σκέφτεται, Θεέ μου, τι έκανα. Είναι ο ανυπόμονος, οπότε θέλει, το θέλει εδώ και τώρα. Δεν μπορεί να περιμένει τη σειρά του. Το χειρότερο απ' όλα, τα άτομα που είναι παρορμητικά έχουν ανεξέλεγκτο θυμό και οργή. Όσοι μπορούν και το ελέγχουν, τότε είναι πολύ τυχεροί, διότι η παρορμητικότητα έχει αυτή την ομορφιά του αυθορμητισμού, που μοιράζεται με τον άλλον τα συναισθήματα κτλ. Άρα είναι πολύ καλό όταν είναι υπό έλεγχο. Αν όμως είναι ανεξέλεγκτος ο θυμός, ιδιαίτερα η οργή, τότε αυτό είναι καταστροφικό για το άτομο. Και για το περιβάλλον φυσικά, γιατί μπορεί σταδιακά όσο το παιδί μεγαλώνει να συνειδητοποιήσει ότι έχει συμπεριφορές οι οποίες δεν ήξερε καν από πού πηγάζουν. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω άμα ποια είναι τα σημάδια που θα έπρεπε να προβληματίσουν μια μητέρα η οποία, ή ένα γονέα ο οποίος ίσως δεν έχει καταλάβει ότι το παιδί του σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τη διάσπαση προσοχής και το ορίζει, ας πούμε, ως άτακτο απλά. Ποια είναι τα σημάδια αυτά που θα έπρεπε να προβληματίσουν μία μητέρα ή ένα γονέα? Όταν το παιδί κάθεται να διαβάσει, όπως είπαμε, και μετά από λίγο θυμάται ότι πεινάει, διψάει, θέλει να πάει στο τουαλέτα, δηλαδή κάνει άσκοπα διαλύματα, χάνει τον χρόνο, ξεχνάει τα μαθήματα που έχει, ξεχνάει την κασετίνα του στο σπίτι, το σακάκι, στο σχολείο, το σακάκι του, τις υποχρεώσεις του, το δωμάτιο του είναι σαν να έχει πέσει χειροβοβίδα, αργάνωτο, έτσι. Λοιπόν, ο αφηρημένος, ξεχασιάρης είπαμε. Όταν τα δει αυτά, όλοι μπορεί να έχουμε λίγα από αυτά. Αλλά όταν είναι πέρα από το μέσο όρο για την ηλικία του,
τότε είναι πρόβλημα και όταν επηρεάζει φυσικά τη ζωή και τις επιδόσεις του. Την παρορμητικότητα τη δούμε διότι χαλάει τις φιλίες, χαλάει τις ανθρώπινες σχέσεις σε προσωπικό επίπεδο. Έχει ρήξεις και μαλώματα και με τους γονείς και στο σχολείο και παντού, χωρίς λόγο διότι δεν μπορεί να κρατήσει την οργή του. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο εγωκεντρισμός. Εγωκεντρικός είναι αυτός που δεν μπορεί να βάλει τον εαυτό του στη θέση του άλλου, να καταλάβει την ανάγκη του άλλου, ώστε να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του για να ικανοποιήσει τον άλλο. Μάλιστα. Άρα, πάοντα ενεργεί όπως αυτός νομίζει ότι θέλει ο άλλος. Και πολλές φορές αυτό είναι λάθος και δημιουργεί προβλήματα. Η υπερκεντρικότητα είναι το ζυζάνιο, το πειρακτήριο, ακίνητος κτλ. Αυτό είναι το λιγότερο επικίνδυνο από τα τρία, τη διάσπαση, παραπληκτικότητα, υπερκεντρικότητα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς είναι ότι τόσο η δυσλεξία, όσο και η διάσπαση, παραπληκτικότητα, υπερκεντρικότητα είναι συνήθως κληρονομικά, δηλαδή έτσι γεννιούνται. Άρα όταν βλέπουν ένα παιδί έτσι, να σκεφτούν ποιος από το σώμα του πατέρα ή της μάνας ήταν έτσι. Τότε θα το ξέρουν. Επίσης, όταν οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν ότι το παιδί έτσι είναι γεννημένο και αν είναι από καλή οικογένεια, θα νομίσουν ότι είναι το κακομαθημένο παιδί και θα το φέρονται σαν κακομαθημένο, όχι σωστά. Αν όμως γνωρίζει ότι έτσι γεννήθηκε, θα το προσεγγίσει με ένα διαφορετικό τρόπο και θα το προσεγγίσει. Και ο γονιός ο ίδιος. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα και σωστά, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι ασθένεια για να θεραπευτεί. Μπορεί να αντιμετωπιστεί, να βελτιωθεί σημαντικά, να προχωρήσει τη ζωή του και να είναι ευτυχισμένο το παιδί και η οικογένεια. Όσον αφορά το τεστ Παυλίδη, το οποίο είναι γνωστό για την τεράστια επιτυχία που έχει προκαλέσει στους ιατρικούς κύκλους και επιστημονικούς κύκλους, πείτε μας δύο-τρία λόγια για το πώς προσεγγίζει, πού ακριβώς διαφέρει σε σχέση με άλλα τεστ διάσπασης προσοχής και πώς ακριβώς προσεγγίζει το κομμάτι ακριβώς της διάσπασης προσοχής. Σε όλο τον κόσμο σήμερα η διάγνωση της διάσπασης προσοχής παραπληκτικότητας και υπερκεντρικότητας γίνεται κυρίως με ερωτηματολόγια που τα συμπληρώνουν εκπαιδευτικοί και κυρίως οι γονείς. Άρα ο γονέας ουσιαστικά κάνει ένα σημαντικό μέρος της διάγνωσης, η οποία είναι υποκειμενική, δηλαδή ανάλογα με τη γνώμη του καθενός. Μια μεγάλη έρευνα διεθνή του 2008, που ήταν η ίδια μάνα με το ίδιο παιδί στον ίδιο ειδικό και συμπλήρωσε δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια που υπάρχουν στον κόσμο, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας, οι ερωτήσεις είναι σχεδόν οι ίδιες, θέλουν να δούνε πόσο θα ταιριάζαν οι δύο διαγνώσεις της ίδιας μάνας για το ίδιο παιδί στον ίδιο ειδικό, με δύο ερωτηματολόγια που έχουν σχεδόν τις ίδιες ερωτήσεις λέξη προς λέξη. Μόνο διαφέρουν λίγο στην αξιολόγηση. Δυστυχώς, τα αποτέλεσματα ήταν 89% το ένα έλεγε ότι έχει διάσπαση προσοχής παρορμητικότητα και το άλλο έχει, δεν έχει. Άρα τα κριτήρια δεν ήταν ακριβώς αντικειμενικά και ορθά. Έτσι. Άρα σε όλο τον κόσμο σήμερα η διάγνωση της ΔΕΠ είναι υποκειμενική με τρομερά λάθη. Γι' αυτό και η διαφορά του δικού μου τεστ από αυτά είναι το δικό μου είναι βιολογικό. Δηλαδή δεν βασίζεται ούτε σε λόγια ούτε σε περιγραφές. Καταέχω αναπτύξει ένα φωτοηλεκτρονικό σύστημα που κάθε με ακρίβεια ενός χιλιοστού του δευτερολέπτου από απόσταση χωρίς να πάει το μάτι, καταγράφει την κίνηση του ματιού. Μέσω αυτού γνωρίζω ακριβώς τι κάνει ο εγκέφαλος κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου και έτσι μπορούμε με ακρίβεια να γνωρίζουμε αν έχει διάσπαση, παρομοιντικότητα και σε ποιο βαθμό. Και επειδή το δικό μου το τεστ δεν βασίζεται σε ερωτήσεις κτλ. Και επειδή είναι βιολογικό και επειδή κανείς γεννιέται έτσι, δεν γίνεται. Λοιπόν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από προσχολική ηλικία. Ενώ οι κλασικές μέθοδοι διάγνωσης συνήθως πάνε μετά τα 7. Μάλιστα. Όταν πάει στο σχολείο και φαίνονται τα συμπτώματα. Συνεπώς το δικό μου μπορεί να το πάρει από προσχολική ηλικία, να ξέρουμε σιγουριά αν έχει και σε ποιο βαθμό. Και όταν το γνωρίζουμε από νωρίς, πριν πάει το παιδί στο σχολείο, καταλαβαίνετε ότι γλιτώνουμε όχι μόνο τα προβλήματα της διάσπασης και της παρομοιντικότητας που τα βελτιώνουμε, αλλά γλιτώνουμε και τα ψυχολογικά συνεπακόλουθα που καταστρέφουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τη δυσλεξία. Από προσχολική ηλικία μπορούμε να κάνουμε τη διάγνωση, την πρόγνωση μάλλον εκεί και τη διάγνωση μετά. Ενώ τα τεστ που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο είναι με γραφική ανάγνωση. Άρα μπορούν να γίνουν μετά τα μέσα της Δευτέρας Δημοτικού, μέχρι τότε το παιδί έχει μισή στο σχολείο. Και πάλι ο κάθε ένας βγάζει τη δική του διάγνωση, δεν είναι υποκειμενικά. Με το δικό μου είναι αντικειμενικό, σίγουρο,
Και γι' αυτό και όπως είπατε, έρχονται από 38 χώρες στον κόσμο εδώ να βοηθήσουμε τα παιδιά και το κάνουμε αγάπη και χαρά. Εξαιρετικά. Κάτι τελευταίο έτσι για να κλείσουμε κάπως. Τι θα συμβουλεύατε ένα γονέα ο οποίος βλέπει ότι το παιδί του είναι κατά κάποιο τρόπο αφηρημένο, υπερκινητικό, ο οποίος ίσως δεν θέλει να παραδεχτεί ότι αυτό το στερεότυπο ότι το παιδί μου έχει κάποιο μικρό θέμα, ας πούμε, για το οποίο πρέπει να το ψάξουμε λίγο για να το δούμε. Τι θα συμβουλεύατε ένα παιδί το οποίο φαίνεται λίγο χαμένο μέσα σε όλο αυτό τον κόσμο στον οποίο τα ρεθίσματα έρχονται πολύ γρήγορα και αφαιρείται και με τόσες γρήγορες υποχρεώσεις χάνεται κατά κάποιο τρόπο μέσα σε αυτό. Με δύο λόγια, τι θα συμβουλεύατε αυτό το παιδί, το οποίο είναι ίσως με όλο αυτό το άγχος που έχει προξενήσει η ζωή του, η καθημερινότητά του, με τη διάσπαση προσοχής ενδεχομένως να γίνεται ακόμη χειρότερο. Το παιδί δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση βιώνει μια αρνητικότητα και από το σχολείο και από το σπίτι, διότι βλέπουν ότι το παιδί έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από ό,τι παρουσιάζει ικανότητες στο σχολείο και στο σπίτι και στη συμπεριφορά και στα μαθήματα. Συνεπώς, πρέπει να αρχίσουμε από το σπίτι. Λοιπόν, αν δεν γίνει διάκριση, να ξέρουμε τι έχει, γιατί, τότε δεν μπορούμε να πάμε σε αντιμετώπιση. Συνεπώς, η άγνοια σκοτώνει, η γνώση βοηθάει. Συνεπώς, αν εγώ έχω 40 πυρετό και δεν δέχομαι ότι είμαι άρρωστος και δεν πάω στον γιατρό, θα έχω κακές συνέπειες. Συνεπώς, ο γονιός που αρνείται να δει το πρόβλημα οδηγεί το παιδί του στην καταστροφή και μια μέρα θα το βρει μπροστά του. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Ψωμίνα. Ελπίζω να διαφωτίσαμε έτσι κάπως ζητήματα τα οποία απασχολούν σίγουρα πολλούς γονείς, και γιατί η διάσπαση προσοχής νομίζω πως είναι ένα σύνδημα το οποίο αυξάνεται συνεχώς. 10-11% του πληθυσμού παγκοσμίως, από έρευνες που υπάρχουν διεθνείς, έχουν στη σχολική ηλικία διάσπαση προσοχής. Και σε όλο τον κόσμο είναι το ίδιο ποσοστό, διότι έχει βιολογική αιτιολογία, κυρίως κληρονομική. Και ό,τι έχει βιολογική αιτιολογία, σχεδόν σε όλο τον κόσμο είναι το ίδιο ποσοστό. Και από αυτούς περίπου 70% εξακολουθούν να έχουν τα συμπτώματα και στην ενήλικη ζωή. Μάλιστα. Επομένως, είναι σημαντικό να δούμε λίγο, να δείξουμε στον κόσμο το πόσο αναγκαίο είναι να παίρνουν ίσως κάποιες φορές μέτρα πρόληψης και να έρθουν στον γιατρό για να δούνε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο έχει να αντιμετωπίσει το παιδί, παρά να αγνοήσουν αυτά τα ζητήματα. Κάτι ακόμα σημαντικό που δεν είναι γνωστό στον κόσμο, σε πολύ κόσμο, αν το παιδί έχει ΔΕΠ, διάσπαση προσοχής, παραπεμπτικότητα, υπερκινητικότητα και διαγνωστεί από δημόσιο νοσοκομείο, τότε ο ΕΟΠΗ, το ταμείο του, καλύπτει την αντιμετώπιση 100%, πληρώνει δηλαδή ο ΕΟΠΗ 250 μέχρι 250 ευρώ το μήνα, χωρίς καμία παρακράτηση. Άρα, αν κάποιος δει το παιδί του έχει αυτή τη δυσκολία, δεν του στοιχίσει τίποτα να κάνει την αντιμετώπιση. Διότι πληρώνει ο ΕΟΠΗ. Θα έλεγα πολύ, θα κάνουμε και ένα τεστ εδώ. Λοιπόν, τι γάμε. Άντε,